Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να θυμίσω 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της ανατροπής του σοσιαλισμού, για την οποία πανηγύρισαν πολλοί επειδή υποτίθεται θα έκανε τον κόσμο πιο ειρηνικό και ασφαλή. Ένας ακόμα υπεριαλιστικός πόλεμος ξεσπά σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και αλλού. Είναι αυτός ο πόλεμος αποτελεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με άλλα βίαια μέσα. Είναι η απόδειξη ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο θάνατος και η καταστροφή που προκαλεί ξεπηδά αναπόφευκτα μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Θύματα για μια ακόμα φορά οι λαοί των εμπλεκόμενων χωρών και όχι μόνο, αφού οι οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της σύγκρουσης επηρεάζουν τους λαούς όλου του κόσμου. Η απάντηση υπέρ των συμφερόντων των λαών και του λαού μας δεν βρίσκεται να συστρατευτούμε σαν λαό, σαν χώρα με τον έναν ή τον άλλον υπεριαλιστικό πόλο. Η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία. Όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας, να κλείσουν οι αμερικανοδοτικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας και να δυναμώσει η αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Και έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Είναι γνωστό ότι και από επανειλημμένες συνεντεύξεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τότε που είχε αναγγελθεί το παρόν νομοσχέδιο, πρωτότυπες προτάσεις για έργα υποδομής, ουσιαστικά για μας είναι προτάσεις επιχειρηματικών ομίλων προς το δημόσιο, το περιγράφεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο ως τον επιταχυντή για νέα έργα υποδομών. Αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Επίσης, είναι γνωστό ότι ετοιμάζονται από το Υπουργείο Μεταφορών έργα ύψους 5 ή 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο διάστημα, που αφορούν οδικούς άξονες, επεκτάσεις της Αττικής Οδού, σιδηροδρομικά έργα και πιθανώς άλλα, ΑΠΕ κλπ. Που όμως έχουν ένα χαρακτηριστικό. Κυρίως ικανοποιούν οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα. Το λέω γιατί και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετατρέψατε τη χώρα σε μια στρατιωτική βάση. Αυτές λοιπόν οι στρατιωτικές εγκληματικές βάσεις θέλουν και υποδομές και οδικές και σιδηροδρομικές και κυρίως προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτά προφανώς τα ικανοποιείται από τα λεφτά του λαού. Ωστόσο, όπως αναφέρεται καθαρά στο νομοσχέδιο, το κάθε έργο έχει ένα πλαφόν που είναι πάνω από τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι αφορά μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εγχώριους μέσω συμπράξεων ή ξένους, ευνοώντας τη συγκέντρωση του κατασκευαστικού κεφαλαίου. Εξάλλου στους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έγκριση ένταξης έργων επιβάλλεται να είναι μέσος ΔΙΤ που ευνοεί και εξασφαλίζει την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Αυτό είναι το κύριο έργο και για τη σημερινή και την προηγούμενη κυβέρνηση. Με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα κατασκευής των φοιτητικών εστίων. Να μην το αναλύσω, το παραλάβατε, το συνεχίζατε. Συνεπώς, οι όροι και προϋποθέσεις και η ιεράρχηση αυτών των έργων δεν γίνονται με βάση τις ανάγκες του λαού που πνίγεται το χειμώνα και καίγεται το καλοκαίρι, αλλά είναι έργα υποδομών που συνδέονται με τους στόχους του κεφαλαίου. Είναι δηλαδή έργα πνοής για το κεφάλαιο και την κερδοφορία του και ασφυξίας για τους εργαζόμενους και το λαό. Αφού έτσι γίνονται όχι μόνο παραγωγές,
πανάκριβα τα διάφορα έργα για να εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά ενισχύονται και από το μειωμένο εργασιακό κόστος που έχει εξασφαλίσει το αντεργατικό νομοθετικό έκτρωμα του νόμου Χατζηδάκη, ικανοποιώντας τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων για ένταση της εκμετάλλευσης της εργασίας. Δηλαδή, δουλειά χωρίς δικαιώματα, κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, μεροκάματα πείνας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, δεν ιεραρχούνται έργα υποδομών για τη βελτίωση ζωής του λαού και για την προστασία της υγείας του, αλλά έργα υποδομών που ιεραρχούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και αυτό γίνεται δεκαετίες τώρα από όλες τις κυβερνήσεις. Απλώς με αυτό το νομοσχέδιο προωθείται με μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό, αν θέλετε, φάνηκε και στον τελευταίο χιονιά που ο λαός βρέθηκε στο έλεος της κακοκαιρίας εξαιτίας των ακραίων ελλείψεων σε υποδομές και σχέδια που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Όσο λοιπόν περισσότερο αποκαλύπτονται οι τεράστιες ελλείψεις του κρατικού σχεδιασμού και των υποδομών για το λαό, τόσο περισσότερο τα καιρικά φαινόμενα όπως οι φυσιολογικές χιονοπτώσεις το χειμώνα θα βαπτίζονται ακραία και πρωτόγνωρα. Αλλά και τόσο περισσότερο θα ακούγονται ανέξοδες συστάσεις και επικλήσεις στην ατομική ευθύνη. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά και συνολικά αφορούν τις ανάγκες του λαού. Μήπως και στα σχολεία. Σοφάδες πέφτουν, σκεπές καταραίουν, σχολεία κρέμονται στο κενό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο τα κρίσιμα ζητήματα κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών. Θα μπορούσα να συνεχίσω και με άλλα παραδείγματα, όπου λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων, λαϊκές περιουσίες καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες. Τα περιγράφω γιατί τα περισσότερα είναι πρόσφατα και επίκαιρα. Για να καταλήξω ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για το ξεκοκάλισμα των δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης των επιχειρηματικών ομίλων άμεσα και γρήγορα. Την ίδια ώρα αρνείστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα της αγροτιάς που δεν ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο και είναι αιτήματα επιβίωσης και γι' αυτό αναγνωρίζονται ευρύτερα και χαρακτηρίζονται και είναι δίκαια. Γι' αυτό είναι ταξική η πολιτική σας και βάρβαρη. Επικαλείστε τους δημοσιονομικούς στόχους και τις αντοχές της οικονομίας για να συνεχίσετε τη ληστρική πολιτική σας για το λαό. Όμως αυτό δεν ισχύουν όταν είναι να μπουκώσετε με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους. Εξάλλου πολύ καθαρά στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι σκοπός είναι η επιτάχυση της ορίμασης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού φορέα. Από το πρώτο άρθρο το αναφέρεται. Ναι, το χαρακτηριστικό και το καινούριο και ταυτόχρονα παράδεκτο, θα έλεγα, του νομοσχεδίου είναι η εμβάθυνση, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση που φτάνει, όπως εσείς λέτε, μέχρι τη μεταρρύθμιση των δημοσίων έργων. Έτσι επιδιώκεται την ορίμαση έργων που δεν ήταν ίσως σε προτεραιότητα και δεν είχαν προχωρήσει. Τώρα, με αυτή τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα για ορίμαση των και νέων έργων υποδομών, θα γίνονται με μοντέλο των πρότυπων προτάσεων που θα αφορά έργα ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεων που επιχειρηματικοί όμιλοι αναλαμβάνουν να προτείνουν και να οριμάσουν για λογαριασμό του δημοσίου. Φυσικά όχι με το ασημείωτο, αφού θα εξασφαλίζουν πολλά και υψηλά κέρδη. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι θέλετε να αλλάξετε την ιεράρχηση, τις προτεραιότητες που υπήρχαν μέχρι τώρα. Δεν θα είναι έργα που θα ικανοποιούν ανάγκες του λαού, αλλά για να δώσετε τα κίνητρα και προνόμια κερδοφορίας στο κεφάλαιο. Μάλιστα θεσπίζεται διαδικασία
υποβολής και αξιολόγησης και έγκρισης αυτών των προτάσεων για έργα υποδομής, με πεδίο εφαρμογής αυτά που θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, δηλαδή τους ομίλους, που θα έχουν την πρωτοβουλία και το αντικείμενο στη μελέτη και κατασκευή αυτών των έργων υποδομών. Θα αφορούν νέα έργα ή επέκταση ή αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων υποδομών, εφόσον βεβαίως πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές απευθύνονται στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, αφού η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου της κάθε πρότασης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μάλιστα υπάρχουν και κατ' εξαίρεση που μπορούν να εγκριθούν με υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μυρίζει προκλητική ρουσφετολογία. Και φυσικά η διαδικασία ανάθεσης θα είναι με δημόσια σύμβαση του έργου, η σύμβαση παραχώρησης, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ΣΔΙΤ. Αυτό που κάνατε κι εσείς και οι προηγούμενοι, μια ζωή. Φυσικά θα υπάρχει Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων με 4 μέλη, πλήρως ελεγχόμενα από την κάθε κυβέρνηση, αφού τα 4 μέλη είναι ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Αρμοδίου Υπουργείου, εμπειρογνώμονας που θα ορίζεται από τον Αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών ή Περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο λοιπόν είναι στα μέτρα παραπέρα ενίσχυσης του κεφαλαίου και των προνομίων του. Γι' αυτό εμείς επί της αρχής το καταψηφίζουμε για τρεις λόγους. Πρώτον, προωθεί παραπέρα ιδιωτικοποίηση σκανδαλωδώς για να εξασφαλίσει κέρδη και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεύτερον, εντείνει τη συγκεντροποίηση του κατασκευαστικού τομέα και των έργων. Τρίτον, ιεραρχεί την κατασκευή έργων υποδομών με βάση τις προτεραιότητες του κεφαλαίου και όχι τις ανάγκες του λαού που βασανίζεται όχι μόνο από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, το ενεργειακό, τους μισθούς και συντάξεις φτώχειας, αλλά και από καταστροφές, πλημμύρες, σεισμούς, δηλαδή έλλειψη υποδομών. Ευχαριστώ.